Καλησπέρα από τη Μόσχα, όπου παραμένει βαρύ το κλίμα με αυτή την ιστορία των Ρώσων εχμαλώτων που εκτελέστηκαν εμψυχρό από τους Ουκρανούς στο χωριό Μακίευκα του Λουγκάνσκ. Αλλά στις πληγές της ρωσικής κοινή γνώμη έριξε άλλο ένα βίντεο που κυκλοφορεί σε ουκρανικά και ρωσικά κοινωνικά δίκτυα, το οποίο μάλλον επιβεβαιώνει το ρωσικό ισχυρισμό ότι πρόκειται για επαναλαμβανόμενη τακτική των Ουκρανικών δυνάμεων, όχι δηλαδή για μεμονωμένο περιστατικό, πράγμα που αποτελεί βέβαια έγκλημα πολέμου. Η Ρωσία έχει καταφύγει με επιστολές των ΟΕΕ. Μέχρι στιγμής υπάρχει μόνο μια δήλωση του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος είπε ότι χρειάζεται διερεύνηση του περιστατικού. Πριν από λίγο, βέβαια, έγινε γνωστό, είναι μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ότι απόψε στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, συγκαλείται μια έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπου θα εμφανιστεί μάλιστα με ζωντανή σύνδεση και ο Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, γεγονός που προκαλεί την οργή των Ρώσων. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, η Μαρία Ζαχάροβα, χαρακτήρισε μη αντικειμενική την έως τώρα στάση της γραμματείας του ΕΙΕ και την κάλεσε να αναλάβει τις ευθύνες της. Μάλιστα. Η Ρωσίδα εκπρόσωπος μίλησε για ύψιστη ανηθικότητα από πλευράς του Κιέβου, χαρακτηρίζοντας έτσι την άσκηση δίωξης κατά των νεκρών εχμαλώτων. Προφανώς το Κίεβο θέλει να τους ενοχοποιήσει για αυτό το περιστατικό που η Μόσχα θεωρεί και αρκετοί παρατηρητές ότι ήταν εν ψυχρό δολοφονία. Μοναδική θετική είδηση ότι ανταλλάχθηκαν απόψε 35 εχμάλωτοι από τις δύο πλευρές. Πολύ ανησυχητικό για το τι συμβαίνει στο έδαφος της Ουκρανίας είναι η πληροφορία Αμερικανών αναλυτών, η εκτίμησή τους, ότι υπάρχουν μέχρι στιγμής 100.000 νεκροί Ουκρανοί και 100.000 τραυματίες. Μιλούν μόνο για στρατιωτικούς. Μάλιστα, να σε αυτά ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτά τα στοιχεία προβάλλονται από το ρωσικά μέσα ενημέρωση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.